Ο φακός του Καλυμιονιούς βρίσκεται στο καινούριο μας λιμάνι, όπου προσωπικό της ΔΕΗ ασκείται στην θαλάσσια ρύπανση, στην αποφυγή θαλάσσιας ρύπανσης. Αντρέα μου, για πες μου σε παρακαλώ. Έχουμε το σύμβουλο τον κύριο Μιχάλη Ακελόπουλο της Μετόπη, ο οποίος είναι ο σύμβουλος. Δηλαδή η άσκηση αυτή, για να το καταλάβουμε εμείς οι απλοί πολίτες, είναι ότι... Εάν κατά τη διάρκεια της πετρέλευσης του διαπαξίου... Δηλαδή έρχει το πετρελαιοφόρο, το δεξαμενόπλιο, και βάλει μάνικα, τα καύσιμα στο λαφάσι. Στο λαφάσι, επειδή υπάρχει ο θαλάσσιος αγωγός γύρω μήκους 150 μέτρων. Αν τυχόν διαρροή, πρέπει αμέσως πρέπει να βάλουμε το φράγμα για να αρχίσουμε την περισυλλογή, για να μην έχουμε το Επακόλουθο που 40 χιλιόμετρα στον Πειραιά έξω. Σωστό. Από το λιμάνι του Πειραιά κάνανε. Αυτό τώρα είναι στα πλαίσια της εκπαίδευσής σας από τη ΔΕΗ. Από τη ΔΕΗ, ναι. Ωραία, μπράβο λοιπόν στη ΔΕΗ μας, μπράβο και σε εσάς. Είναι όλα αυτά εδώ πέρα, τα έχουμε προσαρμόσει με υπόδειξη του γραφείου αυτού, του Συμβούλου. Και από ό,τι βλέπω, Αντρέα μου, είναι όλο το προσωπικό εδώ της ΔΕΗ, Μόνοι το περισσότερο, μου, ακριβώς. Όσοι είναι υποχρεωτικά, γιατί όλοι πρέπει, ακριβώς, πρέπει να μάθουν πώς θα αποφεύγονται οι πετρελοκυλίδες. Με αυτές τις εικόνες από την άσκηση αντιρρύπανσης του προσωπικού της ΔΕΗ, το ρεπορτάζ μας ολοκληρώνεται.